Για μοιραίες καθυστέρησαν την περασμένη Κυριακή από τους ανέμους, ενώ είχαν ανοιχτεί με τα κανό τους στη θαλάσσια περιοχή της χώρας Φακίων και βρέθηκαν νεκροί το επόμενο πρωί, μιλάει η αδελφή του Κώστα Μανετάκη. Καταγγέλει ότι οι δύο φίλοι πέθαναν από υποθερμία 14 ώρες μετά το τελευταίο τηλεφώνημά τους, με το οποίο καλούσαν σε βοήθεια και ενώ επικρατούσαν συνθήκες άπνοιας. Αναζητώ επίσημες απαντήσεις. Ο ιατροδικαστής ήταν καταπέλτης. Το πρώτο τηλεφώνημα για βοήθεια έγινε 10:30 το πρωί της Κυριακής, το δεύτερο στις 1:30 το μεσημέρι. Ο αδελφός μου πέθανε 3 τα ξημερώματα από υποθερμία. Ο ιατροδικαστής μας είπε ότι πάλιψε πολύ σκληρά για να συνεχίσει να είναι στη ζωή. Υπενθυμίζεται πως οι δύο φίλοι, λάτρεις της θάλασσας και της περιοχής των Σφακίων, ξεκίνησαν στις 8 το πρωί με τα κανό τους και ένα ξαφνικό μπουρίνι τους παρέσυρε στα νυχτά. Το πρώτο στίγμα που έδωσαν ήταν 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά των Σφακίων. Παρά το γεγονός ότι οι άνεμοι είχαν εξασθενήσει και έπνεαν με ένταση όχι μεγαλύτερη των δύο μποφόρ, οι έρευνες την πρώτη μέρα από στεριά, θάλασσα και αέρα απέβησαν άκαρπες. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το συμβάν, αλλά το αποτέλεσμα δυστυχώς ήταν τραγικό. Ενώ είχαν κινητοποιηθεί πλωτά του λιμενικού, παραπλέοντα πλοία και δύο ελικόπτερα, οι άτυχοι ρεθυμιώτες βρέθηκαν το επόμενο πρωί. Ερωτήματα για τυχόν ευθύνες διατυπώνουν οι οικογένειες που ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι. Τη Δευτέρα το πρωί, ένα σκάφος με δύο φίλους τους ξεκίνησε από τον Πλακιά και σε μία ώρα μέσα βρήκαν τα αγόρια μας. Δεν ξέρω ποιος φταίει, δεν ξέρω ποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Ορκίζομαι στην καλοσύνη της ψυχής τους και στη μνήμη τους ότι θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να μην συμβεί σε κανέναν άλλο. Αλλά και η ιδιώτης που βρέθηκε στην περιοχή των ερευνών τονίζει σε ανάρτησή του ότι ο Τάσος Θεοδοσίου και ο Κώστας Μανετάκης ήταν ζωντανοί για τουλάχιστον 12 ώρες από την έναρξη της επιχείρησης εντοπισμού τους. Σημειώνει ότι 8 ώρες ήταν μέρα, η θάλασσα ήταν ήρεμη μετά τον μπουρίνι που κράτησε 2 ώρες και πως οι άτυχοι άντρες κρατιόντουσαν στα καγιάκ τους, τα οποία ήταν 4 μέτρα μήκος με φωτεινά χρώματα και έπλεαν στη θάλασσα.